Συνέγινες μου. Βλέπουμε τον Αντώνη τον Σαμαρά, ο οποίος έχει και διατελέσει και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και φυσικά έναν απόσπαστο τμήμα της Νέας Δημοκρατίας, να έχει τρελαθεί τελείω από τις βόλτες που πηγαίνει στο υπόγειο που έχω αναφέρει. Και να λέει, μίλησα ακόμα και με το Θεό. Ρε Αντώνη, με ποιο Θεό μίλησες. Πες μας το όνομά του και πες μας ποιος είναι αυτός ο Θεός. Γιατί ο δικός μας, δεν μιλάει σε πίτουρε και δει σε δημιουργήματα. Αλλά δεν μιλάει ούτε στα δημιουργήματά του. Μιλάει μέσω τη πατρόα ουσία. Και βεβαίω είναι ο ίδιο μέσα στα δημιουργήματά του. Εσύ σε ποιο θεό μίλησες. Οι βόλτε που πα στο υπόγειο θα σου κάνουν πολύ άσχημο. Και πάρα πολύ, ε, πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή. Αντώνη Σαμαρά, πες μας με ποιο θεομίλησες και όσε φορέ κατεβαίνει, τι γελιώτε που σου λένε τα ξεφτυλά, τα, τα ξεφτυγισμένα όντα, τα απόκοσμα, θα σε τρελάνουν τελείω. Ωστόσο, αυτό που έχω να πω είναι ότι από τότε που είπα ότι η Βουλή διαθέτει ένα υπόγειο και διαθέτει και ένα δωμάτιο πάνω, όχι στο υπόγειο, με έγγραφα που δεν μπαίνει κανένας παρά μόνο σιωνιστικά μορφώματα, είναι βεβαίως αλήθεια. Βεβαίως έχω να πω ότι υπάρχουν και φωτογραφίες και από την πόρτα του υπογείου αλλά και από το δωμάτιο το οποίο μπαίνει, είναι βιβλιοθήκη και μπαίνει μόνο μπαίνουν μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ωστόσο όμως είδα ότι σε μερικά προφίλ με ψεύτικα ονόματα και γενικά ψεύτικα προφίλ το παρακράτος χρησιμοποιεί σε δύο-τρεις πρακτορίσκους ή ενδεχομένως να είναι και αυτοί που δουλεύουν και είναι δούλοι στη Βουλή των Υπογείων και γνωρίζουν γιατί μιλάω, να πουν γρήγορα στην κοινή γνώμη, αποδείξει θέλουμε κυρία Σώρα. Ε, μια απόδειξη είναι να ξυλώσουμε το υπόγειο, να στο φέρουμε στο σπίτι να το δει, αδερφέ μου. Αυτό θέλει. Ναι, λοιπόν. Συνεγενέ μου, κρατήστε ό,τι λέω. Θα σα χρειαστούν. Και ό,τι λέω είναι αυτό. Και μπορώ να το αποδείξω. Ναι, για να αποδείξω κάτι τέτοιο, πρέπει να πάρω τη Βουλή. Θα πάρω τη Βουλή, θα ξυλώσω το υπόγειο, θα ξυλώσω τα παιδιά, θα ξυλώσω τι βιβλιοθήκε, θα ξυλώσω όλα τα σπέρματά του και θα ξυλώσω ό,τι ρίζα αποστατική και χαοτική υπάρχει εκεί μέσα. Και θα το κάνω. Για να το κάνω, πρέπει να πάρουμε τη Βουλή. Πρέπει να πάρουμε την Ελλάδα. Πρέπει να πάρουμε τη χώρα μα, την πατρίδα μα. Και οι Έλληνε αυτό θα κάνουν. Βέβαια, αυτά τα καλά παιδιά που βγήκαν να πούνε αποδείξει έχουμε. Έχουμε να πάμε στη Βουλή. Τόσοι κλέφτε είναι. Μπείτε ένα κλέφτη μέσα στη Βουλή να πάει και στο υπόγειο να ανοίξει την πόρτα να δούμε τι γίνεται. <χι> Βέβαια, είπα και για την Αμερικάνικη Πρεσβεία, αν θυμάστε ότι έχει 7 υπόγεια με ύψη στην υψηλή τεχνολογία και με μεγάλη παρουσία πάλι αποστατικού αποκοσμών του μέσα μόνιμα εκεί που εδρεύει και η CIA εκεί που είναι και η Αμερικάνικη Πρεσβεία. Μέχρι που έφτασα και είπα ότι θα κάνουμε εδώ το καινούριο κτίριο στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και πιο ωραίο οικόπεδο να πάει παραπέρα. Να φύγει από εκεί που είναι. Μπα και ξυλώσουμε τι ρίζε όλων αυτών των γελίων αποστατικών συχνοτήτων. Που όχι μόνο σκοτώνουν και δολοφονούν, αλλά αλλοιώνουν το βίο και τη ζωή όλων των ανθρώπων. Και είναι μοναδικό, είπα μοναδική πρεσβεία στον πλανήτη με τόσο υψηλή τεχνολογία και με 7 υπόγεια που στην Ελλάδα μα, στη μικρούλα μα. Ούτε αυτό μωρέ το κάνατε σχόλιο. Α, σα πήρα ξυβουλή, είδατε. Μετά πάει και ένα υπόγειο δωμάτιο το οποίο επικοινωνεί από κάτω και γίνονται μυστικέ συναντήσει. Εκεί πήγαινε ο Βαρόνο, ο μέντορα τη Μπακογιάννη, που έχει κάνει και πρόεδρος του IFC παλιότερα. Έχω ε, τα να ανοίξω και μιλήσω, θα καείτε. Αλλά βέβαια, το κάνω με τρόπο. Βέβαια, δεν θα, δεν θα αφήσω ποτέ να ξεφύγει η κατάσταση επειδή ένα πρακτόρι ρώτησε. Αν όμω αντιληφθώ ότι ξαναρωτάει το πρακτόρι και κάνει ότι δεν κατάλαβε, θα δώσω τέτοια στοιχεία που θα καταλάβουν ακόμα και οι κατσαρίδε και στη Βουλή και στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και παντού. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλο. Μη συμμαζεύεστε εσείς. Ακόμα στη γελία την επαρσή σα να είστε. Να είστε στην επαρσή σα και θα τα βρούμε όλα. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλο. Ωστόσο όμω, συνέλληνά μου, κράτα στο μυαλό σου. Χιλιάδες μέρη υπάρχουν στην Ελλάδα, με χιλιάδες συχνότητε και ηχητικές, αλλά και μη ηχητικές που δεν τις ακούς, γιατί δεν ακούς όλους τους ήχους και όλες τις συχνότητε. Είναι πολύ οργανωμένο το σχέδιο του αφωνισμού, της δολοφονίας σου, αλλά και της δυναστείας σου με πάρα πολλούς τρόπους και τεχνοτροπικούς αλλά και με τις συχνότητες τις ίδιες που δεν τις αντιλαμβάνεσαι. Και όλα γύρω σου στο περιβάλλον σου είναι πραγματικά αποστατικού του εικονικού περιβάλλοντος που μας έχουν προσφέρει όλα αυτά τα ζώα. Τα μυστικά δεν θα μείνουν κρυφά, είναι σαν τον κλέφτη. Θα αποκαλύψουμε τους κλέφτες και είπα θα βγάλουμε το κτίνος από την τρύπα του. Ελάτε να το βγάλουμε, θα βγει το κτίνο. Εσύ βλέπει και να δουλεύει σαμαρά να παίρνει αποφάσει από μόνο του. Βλέπει εσύ να ηγείται κανένα, κανενό. Βρε δεν ηγούνται του του εαυτού του. Ο Αντώνη τρελάθηκε. Πήγαινε όλα στο υπόγειο. Πολύ θέλει. Όλοι στελεμίζει με το Θεό. Έτσι ξέρει ο Αντώνη. Νομίζω ότι στο Θεό τα τρία μορφώματα τα γελία. Που δηλαδή τα γελία μορφώματα θα τα γδάρω, θα τα λιώσω και τα λιώνω και θα τα ξαναλιώσω. Και είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Ο Αντώνη εκεί πέρα λέει το Θεό του πάνε τι να κάνει. Ο Θεός κάθεται στην Βουλή, του πάει και άζω το Αντώνης και όλα τα άλλα τα μορφώματα που είναι, ναι, για να τους λέει ο Θεός. Ε, Μάλιστα. Κρατήστε τα όμως εσύ αυτά. Κράτησέ τα, θα σου Και ό,τι ακούς που δεν γίνεται τώρα να το αντιληφθεί, θα το αντιληφθεί αργότερα. Όμως κράτα την πληροφορία και όλες τις πληροφορίε που είναι. Άλλωστε έχω πει, Γράφονται χιλιάδε κλειδιά που δεν τα αντιλαμβάνεστε τώρα. Θα περάσει πολύ καιρό να τα καταλάβετε όλα, αλλά και να βρείτε και τα δικά σα. Την μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να συμβεί. Είναι σαν να ζητάει ένα μωρό να μεγαλώσει και να γίνει 50 χρονών σε μια μέρα. Δεν γίνεται αυτό να ασθένεια. Ωστόσο, κρατήστε τα. Απ' την άλλη, κοιτάξτε την κατάντια των πολιτικών που σε κυβέρνησαν. Ο Αντώνη που υπογράψε μνημόνιο μαζί με όλη τη Νέα Δημοκρατία που εκεί μέσα ήταν, είπα: Ο Γιάννη, ο Κυριακό, οχι, 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 οχι. Όλοι, όλοι αυτοί που σήμερα του λέει στα κανάλια και σου ζητάνε ψήφο και θα σου λένε τι θα κάνουν, δες, δεν είναι ικανοί να σου πούνε τι, δεν, τι μπορούσαν να κάνουν και δεν το έκαναν. Και δεν το έκαναν τότε που σου έβαλαν μνημόνια και θα το κάνουν τώρα. Οι επιλογέ και οι αποφάσει δικέ σου. Κράτα όμω όσα χρειάζεσαι, και είναι η ώρα να βάλει το εργαλείο το νου. Και όχι να ψηφίσει μόνο, να ψηφίσει και να πράξει μένω. Γιατί οι επιλογέ είναι του νου και κανένα άλλου. Ούτε των χαραγμάτων, ούτε των εφητευμάτων. Θα πολεμήσει με τα εφητευμάτά σου και με τα χαράγματα και μόνο τα θυμικά σου. Θα βρει τον εαυτό σου και θα πάρει την απελευθέρωσή σου. Και αυτή είναι στα χέρια σου. Στι επιλογέ και στι αποφάσει Αγωνιστικού χαιρετισμού. Στην Ελλήνο Συνέλευση όλοι. Γιατί η Ελλήνο Συνέλευση είναι η απελευθέρωση τη μητέρα των μητέρων Ελλά και όλων των Ελλήνων. Είναι η ώρα του ανθρώπου, είναι η ώρα των Ελλήνων. Και η ώρα μας είναι τώρα. Μην χάσουμε αυτή την ώρα. Ώρα, ροή του νου και του χρόνου. αγωνιστικού χαιρετισμούς.